κοντά, ναι, και πολλοί παρακολουθούν, μπορεί να γεμίσει μια ατζέντα για πράγματα που έχουν λεχθεί και δεν έχουν γίνει. Έχουν, δηλαδή, πια υπάρχει ένα ζήτημα και θα λέγε κανένας, το Υπουργείο Παιδείας λέει αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Θα γίνει αυτό, το ένα, το άλλο. Δηλαδή ο Υπουργός Παιδείας, ο Νίκος Οφίλης, έδωσε μια ολόκληρη συνέντευξη σε σχέση με αυτά. Και υπάρχει και η κυβερνητική απόφαση, το σύνολο σχεδόν των θέσεων που μπορούμε να προσλάβουμε στο δημόσιο να καλυφθεί κατά κύριο λόγο στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Υγείας. Ενώ αυτά είναι διαπιστωμένα και έχουν άμεση σχέση με το κλείσιμο της αξιολόγησης και την, θα έλεγα κανένα, την εισρωή χρηματοδοτικών ροών, λέμε πράγματα. Εγώ, ξέρετε, είμαι, πώς να σου το πω, αρκετά, θα έλεγε κανένας, θετικός ακόμα και σε μαξιμαλιστικούς στόχους που βάζει το μαζικό κίνημα, με την έννοια ότι με αυτόν τον τρόπο κάτι κερδίζεις. Ναι, κάπου θα πάει. Αλλά στη μέση, όπου κάτι, ναι, κερδίζεις, ναι, και αυτό που θα κερδίσεις θα έχει να κάνει και με την καθημερινή ζωή και με την, ναι, αλλά, κοινωνία. Αλλά, δεν κάνω αντιθετικές προτάσεις. Το αλλά είναι αντιθετικό σύνδεσμος ο οποίος ανατρέπει την προηγούμενη πρόταση. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι κεντρικό ζήτημα είναι αυτό το πράγμα να το συζητάς, συγχρόνως να το παλεύεις και να βγάζεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη στιγμή, στη συγκεκριμένη συγκυρία και στους συγκεκριμένους όρους. Για παράδειγμα, στην προηγούμενη. Για τις απεργίες εκεί πέρα. Τους είπε και χρησιμοποίησε το. Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αυτό, αλλά στην προηγούμενη συζήτηση που κάνατε. Και δεν θέλω να βάλω τα θέματα της συζήτησης, θα με ρωτήσω ό,τι θέλετε. Δεν αναφέρθηκε το γεγονός ότι το αντίτιμο για το ελληνικό, το πρώτο αντίτιμο, πηγαίνει όλο στο χρέος. Το είπαμε. Με βάση. Μπορεί να το παρακολουθήσει εγώ. Στην τοποθέτηση ναι, για το ελληνικό, να ενημερώσω. Άρα το σημαντικό για την ελληνική κυβέρνηση και τη διαδικασία τη διαπραγμάτευση είναι το επενδυτικό κεφάλαιο σε δεύτερο επίπεδο και η προστασία αυτό του περιβάλλοντος σε τρίτο επίπεδο. Διότι σωστά πάει εκεί και άρα ενδιαφέρει το άλλο. Αλλά αν πάει περισσότερο, μου σβήνει περισσότερο χρέος. Ναι, και οι δανειστές θα έπρεπε, να ενδιαφερθούν περισσότερο γι' αυτό. Δεν θα πάρουν αυτοί. Όχι. Δεν με νοιάζει το αντίτιμο. Οι δανειστές θα έπρεπε να ενδιαφερθούν περισσότερο. Θα έλεγε κανένας και γι' αυτό. Να έχουν έγινε αυτοί περισσότερο. Και το δεύτερο. Και λέτε εσείς ότι βάλαμε άλλο 1,5 δισεκατομμύριο τα οποία θα είναι έργα. Εγώ σα λέω 1,5 δισεκατομμύριο, περίπου 2,5 είναι συνολικά. Συνολικά. 2,4. Σα λέω το εξής και το δεύτερο. Είναι ότι το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης του ελληνικού δεν είναι τώρα να το κουβεντιάσουμε, είναι συγκεκριμένη συγκυρία. Είχε ψηφιστεί στο τελευταίο μνημόνιο, στην τελευταία δηλαδή συμφωνία πέρσι, ήταν ανάμεσα στις πρώτες ιδιωτικοποίησεις. Δεν μπορεί κανείς να κάνει ότι δεν το ξέρει. Δηλαδή αυτό ήταν γεγονός από τότε. Και η διαπραγμάτευση νομίζω έδωσε ένα καλό αποτέλεσμα. Τώρα, αν έρθει κάποιος και να πει. Ναι. Ότι εγώ θα ήθελα ένα καλύτερο. Ο άλλος να πει εγώ θα ήθελα. Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα. Να ρωτήσω, πολλά δημοσιεύματα σήμερα. Μονιμοποίηση των ΕΠΟ. Τον? Των οπλιτών. Των επαγγελματιών. Επαγγελματιών οπλιτών. Έχετε ξεκαθαρίσει διαδικασίες. Ισχύει αυτό το πράγμα. Ισχύει, ποια είναι η σκέψη. Κοιτάξτε να δείτε. Για να δούμε γιατί το είδαμε και εσείς. Υπάρχουν πολλά, θα έλεγα, επίπεδα. Ας πούμε, ξέρω, υπάρχουν οι πενταετούς υποχρέωσης, υπάρχουν οι άνθρωποι που γίνονται επαγγελματίες, όπως πηγαίνει η διαδικασία ανασυγκρότησης των ενόπλων δυνάμεων, γιατί αυτό για μας είναι κεντρικό, θα έλεγε, ζήτημα. Αν θέλετε, έχουμε δύο κεντρικά ζητήματα, το ζήτημα της ανασυγκρότησης και το ζήτημα της αξιοποίησης της ανενεργούς περιουσίας. Μας συμβαίνει το εξής. Άνθρωποι ολοκληρώνουν, ας πούμε, τη σύμβασή τους. Από τη μία μεριά, έχουν αποκτήσει μια πολύ μεγάλη εμπειρία σε σχέση με το όπλο στο οποίο υπηρετούν και φεύγουν αυτή τη στιγμή. Ναι, παίρνετε άλλους στη θέση τους, ή είναι μια μείωση πηγαίνει, της δύναμης τους αδερφών. Στην ουσία πρόκειται για μείωση. Για μείωση. Εσείς ο σκοπός σας ποιος είναι? Ο σκοπός μας είναι να αυξήσετε τον επαγγελματικό και πρώτον. Εγώ να πάω λιγότερη θητεία. Ποια λογική έχει? Δεν μπαίνει το ζήτημα της θητείας. Δεν έχει άμεση σχέση. Άλλωστε, εκεί που ενεργοποιούνται
αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι πολίτες οι οποίοι δουλεύουν στις ένοπλες δυνάμεις, χρειάζεται και εξειδικευμένη γνώση η οποία αποκτιέται όχι μόνο με τα χρόνια, αλλά και με τα χρόνια. Άρα λοιπόν λέτε ότι έχω ένα έμπειρο στέλεχος. Εμείς τι μας ενδιαφέρει? Ότι αυτό το έμπειρο στέλεχος να παραμείνει και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Ξέρετε ότι υπέγραψα και ένα. Ναι. Να παραμείνει στο στράτευμα, βεβαίως μερικές φορές όχι στη θέση που είναι. Εδώ δεν με την έννοια. Όχι, με εννοώ με ότι. Τι εννοώ? Κοιτάξτε να δείτε. Άλλο πράγμα είναι να είναι κάποιος 40 χρονών ή 30 χρονών ή 35 χρονών, από φυσική δηλαδή δύναμη, όμως η εμπειρία του δεν χάνεται σε μια άλλη θέση του ίδιου αντικειμένου, ναι, να ναι, μπορέσει να αξιοποιήσει. Να πάω στα 50, να μην μπορώ να σου το πω, ας πούμε, και ένας αστυνομικός και ένας αστυνομικός από την άλλη μεριά, όταν είναι 30 χρονών μπορεί να κάνει περιπολία. Όταν είναι στη δική μου την ηλικία, ας πούμε 60 χρονών, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Κύριε Βίτσα, λέτε λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, ότι είναι στη σκέψη σας. Ναι. Να ναι. τους κρατήσετε αυτούς τους ναι, ανθρώπους. Ναι, ναι. Και πρέπει να σας πω ότι στη σκέψη μας είναι να δούμε και πώς θα λύσουμε το ζήτημα των πρόωρων αποστρατιών, ώστε να αυτοί οι άνθρωποι, με βάση το σύστημα που υπάρχει σήμερα, να συνεχίσουν να προσφέρουν σε ένοπλες δυνάμεις. Γιατί σας λέω την προσωπική μου σκέψη, ότι ένας άνθρωπος 52-53, παλιότερα γινόταν και 45 χρονών, να αποστρατεύεται και να μπαίνει στη σύνταξη ενώ έχει πολλά να δώσει ακόμα, θα πρέπει να ελέγξουμε πώς αυτό το πράγμα θα είναι δυνατόν να μην γίνεται. Άρα. Αλλά να μπορεί να πρέπει δίνει να βρείτε, αυτή, θα πρέπει να βρείτε βεβαίως και τα κονδύλια. Και τα κονδύλια να διότι εδώ πέρα με τα μισθολόγια πάλι πρέπει να βρούμε από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα και οι κωδικοί. Και το δεύτερο είναι από πού θα βρείτε αυτούς τους κωδικούς ώστε να παραμείνουν αυτοί οι επαγγελματίες στο στράτευμα. Να σας πω το εξής. Είναι γνωστό ότι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τα τελευταία χρόνια έχει υποβιβαστεί κατά 50%. Δηλαδή το 2009 ο προϋπολογισμός ήταν 6,5 δισεκατομμύρια. Τώρα με 6,5 δισεκατομμύρια υπό την παρούσα κατάσταση θα φτιάχναμε, τι να πω, τρομερά πράγματα, αλλά τέλος πάντων τώρα αυτή τη στιγμή είναι περίπου 3. Σας λέω λοιπόν το εξής. Όσο αφορά το ζήτημα των ειδικών μισθολογίων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήδη έχει βρει το μείγμα ώστε να υπάρξει και την επόμενη διετία και επέκεινα η κανονική μισθολογική ορίμανση. Mm-hmm. Έχουμε την υποχρέωση βεβαίως το Σεπτέμβριο να το παρουσιάσουμε, άρα μπορούμε να βλέπουμε λεπτομέρειες και αφορά αυτό το μείγμα από τη μία μεριά το ζήτημα των εξοπλιστικών προγραμμάτων, τι μπορεί από εκεί να περικοπεί. Ναι. Να περικοπεί. Το δεύτερο αφορά την έναρξη της αξιοποίησης της αργούσας περιουσίας και το τρίτο εκκρεμείς υποθέσεις οι οποίες έχουν και ορισμένες από αυτές στοιχείο της διαφθοράς στις οποίες έχουμε κερδίσει, άρα αναμένουμε αρκετά κάποια έσοδα. Το ζήτημα είναι όμως ικανά αυτά, δηλαδή αν δεν πέσουμε στις μειώσεις των εξοπλιστικών προγραμμάτων κλπ. Είναι υπερικανά. Είναι υπερικανά για να καλύψουν αυτό. Θα πρέπει να σκεφτούμε και ως κυβέρνηση το αντίστοιχο που υπάρχει και να δούμε πώς αυτό θα γίνει για τους υπηρετούντες στην ελληνική αστυνομία, για τους δικαστές και για τους λιμενικούς, που είναι ο κύριος όγκος των ειδικών μισθολογίων. Δηλαδή ο στρατός είναι ο κύριος όγκος, αλλά σας λέω και τα άλλα. Να ρωτήσω κάτι ακόμα που εμένα με έβαλε σε ένα προβληματισμό. Απότερο στόχος λέτε η Ελλάδα να αποτελέσει σε επίπεδο βιομηχανίας ένα κέντρο υποστήριξης των οπλικών συστημάτων των ΗΠΑ στην περιοχή. Διαβάσατε την επικεφαλίδα. Εγώ δεν το είπα αυτό. Να ανησυχώ. Ναι, λέω, διαβάσατε την επικεφαλίδα. Σας άκουσα τι λέτε. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν. Όποιος διάβαζε μέσα θα έλεγε έβλεπε τι είπα. Εγώ να το εξηγήσουμε αυτό για να μην ανησυχώ εγώ. Υπάρχει. Ναι. Εμείς έχουμε καταρχήν μια, θα έλεγε κανένας, πολύ καλή σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία αμυντική βιομηχανία, κρατική που είναι ο οδηγός και ιδιωτική. Δηλαδή η ΕΑΒ, σας δώσω ένα παράδειγμα, η ΕΑΒ με μία εννοία, το λέω υπερβαλλόντως, δεν χρειάζεται να ψάχνει για δουλειές, τις έρχονται δουλειές. Μάλιστα. Έτσι.
τα ελληνικά αμυντικά συστήματα πέραν του προβλήματος ρευστότητας που ελπίζουμε, όχι ελπίζουμε, πια έχει λυθεί για το επόμενο χρονικό διάστημα και πρέπει αλλού να βάλουμε τον κεντρικό στόχο. Θα έλεγα ότι είναι μια μοναδική εταιρεία, αλλά και οι ιδιωτικές εταιρείες, οι ελληνικές, είναι πασίγνωστες σε όλο τον κόσμο. Σήμερα αυτές οι δυνατότητες θα πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Ωραία. Τι σημαίνει πάμε αυτό για τις πρακτικά. Με τη ΣΥΠΑ όμως. Τι δηλαδή, σημαίνει αυτό το πρακτικά. Το κουβεντιάζετε συγκεκριμένα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά ναι. Και θα σας ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Οι γύρω από εμάς χώρες αυτή τη στιγμή είτε αναβαθμίζουν είτε αλλάζουν τα οπλικά του συστήματα. Δηλαδή τα Βαλκάνια, διάφορες χώρες αραβικές κτλ. Πάει και το ΝΑΤΟ σε κάποιες για να παίξει το παιχνίδι με τη Ρωσία. Το παίρνουμε υπόψη μας και αυτό. Μην ακούτε πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Δεν γιατί αυτό να δω, ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας. Το ΝΑΤΟ είναι προσεκτικό και αυτό το παιχνίδι που είναι πραγματικά εκεί να ανησυχείτε. Εκεί να ανησυχείτε και εμείς ανησυχούμε. Ούτε εκεί να ακούμε. Έχουμε λοιπόν εκείνη την τεχνολογική βάση και τα ναυπηγεία ώστε να συνδράμουμε και να κερδίσουμε. Σε ποια κατεύθυνση να συνδράμουμε. Να σας πω τώρα το είναι χωρίς σκέψη αυτό. Μια χώρα. Θα σας το πω γενικά για να μην μπούμε σε κάποιο ειδικό, γιατί δεν έχει νόημα. Ξέρετε, στα ζητήματα της βιομηχανίας υπάρχουν και ανταγωνιστές. Μια χώρα θέλει να αναβαθμίσει, για παράδειγμα τα πολεμικά της αεροσκάφη. Δεν ονομάζω πολεμικά αεροσκάφη, να μην φαίνεται ότι κάνουμε και διαφήμιση σε εταιρείες. Εμείς ως χώρα, ως Ελλάδα, έχουμε τις εταιρείες και τη δυνατότητα να την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν σας νοιάζει να τα κάνετε αυτά τα αεροπλάνα. Αυτό το πράγμα. Το εμπορικό στοιχείο το καταλαβαίνουμε, Υπουργέ. Α, μπράβο. Το εμπορικό στοιχείο λοιπόν, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι το είναι λοιπόν, το ξένο βασικό. Το εμπορικό στοιχείο από την ουσία της πολιτικής της στάσης μας στην περιοχή μας. Πάμε τώρα μιλάμε στην για φιλία, ειρήνη των λαών. Μπράβο. Να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα λοιπόν, και να τους. Απ' τη μία θα μπαίνω σε μια καταλάβατε τι ωραία. Στο επίπεδο λοιπόν της φιλίας των λαών, της ειρήνης και της σταθεροποίησης της περιοχής. Εμείς στην ουσία φτιάχνουμε τρίγωνα σταθεροποίησης και εν δυνάμει ειρήνης. Γιατί το ζήτημα της ειρήνης χρειάζεται μια συνεχή προσπάθεια. Δηλαδή ήδη υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Η συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο. Έρχεται η συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιορδανία. Αυτά είναι ματιές που λέω εγώ προς το άμεσο μέλλον. Άρα σε αυτό το στόχο, εγώ που δεν είμαι, παρόλο ότι είμαι στο Υπουργείο Άμυνας της άποψης του αρχαίου ότι αν θέλεις ειρήνη πρέπει να προετοιμάζεις για πόλεμο, δεν είμαι αυτής της άποψης. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να παλεύεις σταθερά για τη δημοκρατία, για τη σταθερότητα και για την ειρήνη. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα έχεις έναν απαρχαιωμένο στρατό. Αυτό είναι ένα ζήτημα που η εμπειρία αυτό μας έχει. Αυτό, να το φτιάξουμε το στρατό. Δεύτερο. Εδώ λέμε να φτιάξουμε και άλλους στρατούς. Διαμορφώνοντας. Να το φτιάχνουμε εμείς. Ναι, αλλά λέτε να πούμε. Φτιάχνουμε εμείς. Αυτό που δεν φτιάχνουμε. Δεν ισχύει. Ας πούμε, κέντρο υποστήριξη οπλικών συστημάτων των ΗΠΑ. Μα έχουμε εμείς. Αυτό λέω. Όχι τον ΗΠΑ. Εγώ λέω. Για τον ΗΠΑ. Συζήτηση και την ΗΠΑ. Θα δείτε. Εγώ είπα το εξής. Και πρέπει να είναι πολύ καθαρό. Σαφές, ναι, γι' αυτό οργανώσαμε ένα conference, κάτι σαν συνέδριο, στο οποίο πήραν μέρος ελληνικές εταιρείες και αμερικάνικες εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο των ελικοπτέρων. Κατά κύριο λόγο στον χώρο των ελικοπτέρων. Αυτό που εγώ έδωσα είναι ότι όταν κάνετε κάποια επισκευή, κάποια αναβάθμιση και μέρος, γιατί δεν γίνεται αυτό στο ολόκληρο, έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε αυτό στην Ελλάδα. Αντί να γίνεται αυτή η διαδικασία, πώς να σας πω, ξέρετε ποιες είναι οι άλλες χώρες που ενεργοποιούνται πάνω σε αυτό το επίπεδο, όσο αφορά αυτά. Φαντάζομαι γειτονικές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Τουρκία και η Ιταλία. Οι γειτονικές. Όπως καταλαβαίνετε, σε ένα εμπορικό επίπεδο, σε ένα επίπεδο δηλαδή λειτουργίας. Είστε σαφείς τώρα. Αυτό. Λοιπόν, μια κουβέντα για τους πρόσφυγες. Γιατί εδώ είπατε ότι έχετε κάνει συσκέψεις με διάφορους δημάρχους στη Δυτική Αττική, αλλά δεν βρήκατε τελικά και οι ανθρώπους να ακούνε. Με την έννοια ότι ο καθένας έλεγε να σου υποδείξω εγώ σε ποιο δήμο άλλο διπλανό μπορείς να τους πας. Είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κανένας για τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες λίγες μέρες, εγώ θα το προσδιορίζω στις επόμενες 10 μέρες, η πρώτη φάση
η οποία μετά την εκένωση της Ιδωμένης προβλέπει την εκένωση, την πλήρη εκένωση του Πειραιά και τη δεύτερη στην ουσία εκένωση, γιατί πρόκειται για δεύτερη στην ουσία, είναι περίπου 1500 άνθρωποι εκεί, και την αποσυμφόρηση ως πλήρη αποσυμφόρηση του ελληνικού. Αυτό θα ολοκληρωθεί με τα καινούργια που φτιάχνουμε. Μετά θα αρχίσει η δεύτερη φάση. Ή αρχίζει ήδη η δεύτερη φάση. Αυτή η δεύτερη φάση στη διαχείριση προβλέπει την ανασυγκρότηση ορισμένων κέντρων φιλοξενίας, τα οποία δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Εγώ τα ονοματίζω κιόλας. Κουτσόχερο, Κατσικάς, Ριτσόνα. Αυτή είναι η δεύτερη φάση και μέσα εκεί ξεκινάει και η τρίτη φάση, η οποία είναι φιλοξενία και με βάση το πρόγραμμα της ΥΠΑ της Αρμοστίας σε διαμερίσματα, σπίτια και μόνιμες δομές. Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσετε το ζήτημα της αναγκαιότητας να ξεκινήσει με γρήγορους ρυθμούς και τα καταφέρνουμε, γιατί έχει να κάνει με το ζήτημα εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, του relocation, της μετεκατάστασης σε άλλες χώρες της Ευρώπης, και εδώ πρέπει να καταδικάσουμε πολιτικές χωρών της Ευρώπης που δεν δεχόμαστε κανένα, και να υπάρξουν πέναλτις πάνω σε αυτά, όλο απειλούν, και αλλά επιστροφή με βάση τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας όσων πρέπει να επιστραφούν κάτω από την συνθήκη της Γενέβης, δηλαδή η υποστήριξη της συνθήκης της Γενέβης και του πρωτόκολλου της Νέας Υόρκης για μας είναι δεδομένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Διαφημίσεις.